Είπα ότι το ανώτατο όργανο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο. Υπάρχει ένα πιο πάνω από το Διοικητικό Συμβούλιο, που είναι η Γενική Συνέλευση των Σωματείων. Το Μάρτιο, λοιπόν, θα υπάρξει η Γενική Συνέλευση των Σωματείων, πραγματική Γενική Συνέλευση Σωματείων, που θα συμμετέχουν όλα τα σωματεία, ανάλογα τις καταστάσεις, αν θα είναι διαδικτυακά ή διαζώσεις, θα το δούμε αυτό, αλλά θα υπάρχει, που εκεί θα υπάρξει η αλλαγή του καταστατικού, θα υπάρξει ένα σύγχρονο οργανόγραμμα της Ομοσπονδίας και διασύνδεση μαζί με τις ενώσεις και τα σωματεία. Θα υπάρχει ένα νέο πλαίσιο μεταγραφών και εθνικών κατηγοριών. Θα υπάρχει ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας του ανθρώπινου δυναμικού. Θα υπάρξει ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας και σχέσεις με τους εκπροσώπους των παικτών και αρκετές άλλες ρυθμίσεις που θα μας πάνε στο μπάσκετ του 2021 και προς το μέλλον. Εννοείται πως θα προηγηθεί πάρα πολύ μεγάλη διαβούλευση και κουβέντα για όλα τα θέματα με όλα τα σωματεία, γιατί αυτά αφορούν. Επόμενο κομμάτι, το οποίο νομίζω για μένα είναι το πιο σημαντικό project το οποίο πρέπει να κάνουμε, να το κάνουμε τρέχοντας, γιατί πια μας έχει προσπεράσει, είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι απλά το να έχουμε ένα ψηφιακό δελτίο. Αυτό θα είναι από την επόμενη σεζόν, όλα τα δελτία θα είναι ψηφιακά. Ξεχάστε τα χαρτιά, δεν θα υπάρχουν χαρτιά. Ούτε θα υπάρχει το φαινόμενο που στέλνουν με ταχυδρομείο να πληρώνουν, να κάνουν. Όλα θα είναι ψηφιακά και με πλήρη διαφάνεια. Αλλά δεν μιλάμε μόνο γι' αυτό. Ψηφιακός μετασχηματισμός σημαίνει ψηφιακές μεταγραφές, αυτοματοποιημένες, χωρίς να υπάρχει πρόσβαση ανθρώπου. Θα κλειδώνει το σύστημα και θα είναι αντικειμενικό προς όλους. Σημαίνει ψηφιακό φύλλο αγώνα. Σημαίνει διασύνδεση ΕΟΚ ενώσεων, ενώσεις, ομάδες και παίχτες σε μία ευθεία γραμμή. Σημαίνει ότι όλα τα γήπεδα στοχεύουμε μετά από 3 χρόνια. Αυτός είναι στόχος, αλλά ξέρετε, όταν βάζουμε ένα στόχο δεν θέλουμε να αποτύχουμε, γι' αυτό και το λέμε δημοσίως. Όλα τα γήπεδα που παίζεται μπάσκετ να έχουν αυτοματοποιημένο live streaming, χωρίς να χρειάζεται ένας άνθρωπος να τραβάει, και να δημιουργηθούν ομάδες πια α2, β, γ, παιδικών, εφηβικών, σε πανελλήνια βάση, με live streaming αγώνων. Σημαίνει λοιπόν ότι ο στόχος μας είναι 1η έκτου 2024 τα πάντα να γίνονται από εδώ. Τα πάντα. Γιατί τα πάντα στη ζωή μας, καλός ή κακός, γίνονται από εδώ. Αν δεν τα κάνουμε από εδώ, έχουμε μείνει πίσω. Στόχευσή μας λοιπόν 1η έκτου 2024, 1η-1η έως 1η-6, αλλά 1η-6 βλέπω με τους ρυθμούς που έχουν βάλει ένα project, ένα σχεδιάγραμμα, να έχουμε μια πλήρως ψηφιοποιημένη ομοσπονδία.